τρόπο. Ναι. Είναι η ιδιαίτερη συγκυρία που ζούμε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή μία μεγάλη αύξηση της παρουσίας της ακροδεξιών δυνάμεων, οι οποίες σε συνεργασία και με την νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση απειλούν πολλές από τις κοινωνικές μας κατακτήσεις της μέχρι τώρα. Κυρίως η μεγάλη αύξηση των ακροδεξιών δυνάμεων. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε, εσείς έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την ψυχική υγεία, ναι, και με πολύ ενδιαφέρον έχουμε παρακολουθήσει και διάφορες ομιλίες σας σε σχέση με τα βασανιστήρια, για παράδειγμα, τα οποία επανέρχονται μέσα από την άνοδο της ακροδεξιάς. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να συμβάλλετε, αν εκλεγείτε, στην δημιουργία ενός αντιπολουδέως? Ναι. Ξέρετε, η ψυχική υγεία στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων συνδέεται πάντα με ζητήματα, κοινωνικής ένταξης, κοινωνικού εισοδήματος, περιθωριοποίησης. Δηλαδή, όποιος ασχολείται με την ψυχική υγεία μέσα στην κοινότητα, όχι στα ιδρύματα, έχει να αντιμετωπίσει και αυτά. Είναι μεικτά τα προβλήματα και αυτό είναι μια καλή προπόνηση για τα κοινωνικά ζητήματα γενικότερα. Ξέρουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει περιορισμένες πολιτικές αρμοδιότητες, αλλά έχει πολύ μεγάλες αρμοδιότητες να φτιάχνει οδηγίες και τρόπους αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και εκεί νομίζω θα μπορούσα να συμβάλλω. Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε ότι η άνοδος αυτής της ακροδεξιάς σε επίπεδο κοινωνίας, όπως εκεί που το εντοπίζετε, μπορεί να εξηγηθεί με όρους ψυχολογικούς, ότι οι άνθρωποι βιώνουν κάποια απώλεια λόγω ενδεχομένως της κρίσης και ψάχνουν κάποια λύση, κάποιες απαντήσεις στα γιατί τους σε αυτούς τους χώρους της ακροδεξιάς και στη βία? Ναι. Η ψυχολογία στα συλλογικά φαινόμενα δεν βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει στα ατομικά, όχι στα συλλογικά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια αίσθηση περιθωριοποίησης κάποιων τμήματων του πληθυσμού που τα οδηγεί προς την ακροδεξιά πλευρά και σε αυτό που γνωρίζουν το κράτος έθνος, όταν νομίζουν ότι ευρύτερες καταστάσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργούν υπέρ τους. Αυτό ίσως βοηθάει το οικείο που ήταν το εθνικό και το ακροδεξιό. Επομένως, δηλαδή, αυτή η σχέση με τα σύμβολα, που καμιά φορά παρουσιάζεται ως αφηρημένη, εννοείται ότι βοηθάει τους ανθρώπους να θεωρούν ότι βρίσκουν μια ταυτότητα ή ότι διατηρούν μια ταυτότητα? Γιατί εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η ψυχολογικοποίηση της πολιτικής είναι επικίνδυνη καμιά φορά. Ναι. Ακούμε να μιλούν, ας πούμε, και το μακελάρι της Νέας Ζηλανδίας με όρους ψυχολογικούς, ότι δεν ήταν καλά, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας ακροδεξιός ακραίος, ας πούμε. Έτσι, υπάρχει μια διάκριση ερμηνείας και δικαιολογίας, έτσι. Ό,τι συνιστά ερμηνεία δεν συνιστά απαραίτητα και δικαιολογία. Έχετε δίκιο ότι καμιά φορά το να καταφύγουμε σε οικεία σύμβολα μας πηγαίνει σε ένα χώρο οικείο και μας μειώνει το άγχος. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, πόσο αποτελεσματικό, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά που αναφέρατε το μακελάρι της Αυστραλίας, βλέπουμε μια κοινή αντιμετώπιση με τον άλλον της Νορβηγίας. Διαλέξανε να τους θεωρήσουν ως ψυχικά ασθενείς, γιατί αλλιώς κάποιος που μεσόβαστας φρένας κάνει τέτοια εγκλήματα είναι κάτι όχι εύκολα διαχειρίσιμο από την κοινωνία. Γι' αυτό τα επιλέξαν και οι δύο, βλέπετε, επιλέξαν αυτή τη γραμμή. Μάλιστα στην Αυστραλία αποφάσισε η Πρωθυπουργός στη Νέα Ζηλανδία, έχετε δίκιο, να μην αναφέρεται το όνομά του. Δηλαδή, σε σβήνουμε το όνομά σου.
Πολιτικά δεν πρέπει να λέμε τους φασίστες φασίστες, όμως για να βγάλουμε μια άκρη, κύριε Πλουμπίδη, εδώ που έχουμε φτάσει. Ασφαλώς. Και όχι ασθενείς, γιατί βλέπουμε και τα ΜΜΕ να αναπαράγουν αυτό, ναι, το. Ασφαλώς, όταν μάλιστα είναι σούπερ περήφανοι να χρησιμοποιούν ναζιστικά σύμβολα και να ταυτίζονται με αυτό το παρελθόν. Μάλιστα. Ας αφήσουμε όμως για λίγο την ακροδεξιά, ναι, ναι, να έρθουμε στη δική σας ομάδα, στην ομάδα που εσείς φιλοδοξείτε. Ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού για να μπείτε στην ομάδα της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Θεωρείτε ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για να δημιουργηθούν γέφυρες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και στην Ευρωπαϊκή Αριστερά θα έχουν πολιτικό αντίκρισμα, ή μήπως η αριστερά μπορεί να βγει χαμένη από αυτή την ιστορία? Δύσκολο ερώτημα μου βάζετε. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Όχι. Η αριστερά είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτή τη στιγμή συμμαχίες, μάλιστα όπως το έχει θέσει και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας ο καθένας την ταυτότητά του. Διαφορετικά, ο συνδυασμός ακροδεξιάς και νεοφιλελεύθερης χρηματιστηριακής πολιτικής που είναι κυρίαρχη είναι πολύ πιο ισχυρός. Και βλέπουμε εκεί οι συγκλήσεις να είναι σαφέστερες από ό,τι είναι στον αριστερό πόλο. Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις, και αν υπάρχουν, μας εξηγείτε, κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνει αυτή η συνεργασία? Γιατί βλέπουμε ένα κατακαιρματισμένο τοπίο και στην Ευρώπη. Πολλοί μιλούν για αδυναμία του προοδευτικού κόσμου να αντιμετωπίσει την άνοδο της ακροδεξιάς. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, και ποιες είναι αυτές κατά τη γνώμη σας, έτσι ώστε να ισχυροποιηθεί ο προοδευτικός κόσμος και να φανεί ότι στο Ευρωκοινοβούλιο, ας πούμε, γίνεται κάτι αποτελεσματικό? Πάλι δύσκολη ερώτηση μου βάζετε. Ένα πρώτο πράγμα που μπορώ να πω είναι να μην αισθάνεται ο κόσμος ότι μένει στο περιθώριο των εξελίξεων εργασιακά, κοινωνικά, και ότι αυτά που αποφασίζονται λίγο πολύ δεν τον αφορούν. Πρέπει αυτά που αποφασίζονται να τον αφορούν για να μπορεί να και πολιτικά να δεσμεύεται σε διάφορες παρατάξεις. Αλλιώς θα δίνει ψήφους διαμαρτυρίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, που οι ψήφοι διαμαρτυρίας είναι πάντα κοντόφθαλμες. Δεν έχουν μέλλον. Ωστόσο, οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η διαδικασία ότι ψηφίζει το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά πρέπει να επικυρώσει η Κομισιόν, να έρθει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή εκπρόσωποι όλων των κρατών, οι κυβερνήσεις, και να πούνε ναι, όχι, αυτό, και να φτάσουν στην απόλυτη συνένεση, και όλη αυτή η διαδικασία, δημιουργεί μια δυσκολία στους Ευρωπαίους πολίτες να καταλάβουν, να νιώσουν ότι είναι μέρος αυτού του πράγματος και ότι άρα έχει νόημα το τι θα πάω να ψηφίσω στις ευρωεκλογές. Είναι όπως σε αυτούς τους θεσμούς, λοιπόν, εσείς πηγαίνετε τώρα να εκλεγείτε. Πώς απευθύνεστε, πώς το εξηγείτε όλο αυτό στον κόσμο που ενδεχομένως σκέφτεται να ψηφίσει? Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε το Ευρωκοινοβούλιο να έχει βαρύνουσα γνώμη και κάπως να μπορέσει να δεσμεύσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιες αποφάσεις. Γιατί ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δεσμεύεται σχεδόν καθόλου από αυτά που αθίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Δεσμεύεται από τα συμβούλια αρχηγών των χωρών. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη δόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Κύριε Πλουμπίδη, να πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει βάλει το δίλημα αυτό που είπαμε νωρίτερα για τις σχέσεις με τις ευρωεκλογές. Ο προοδευτικός κόσμος απέναντι στην ακροδεξιά. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλα διακυβεύματα, και ποια είναι αυτά, ας πούμε, σε σχέση με άλλα θέματα, με την οικονομία, ή καλώς προσδιορίζεται ιεραρχικά ως το πιο σημαντικό θέμα αυτό που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ιεραρχικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά τα θέματα της οικονομίας ασφαλώς θα μπουν στη συνέχεια, γιατί ορίζουν τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι, την τύχη τους. Ασφαλώς και θα μπουν. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας απαντήσω πιο συγκεκριμένα όμως σε αυτό. Δεν μετέχω στους κύκλους που παίρνουν αποφάσεις, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά το αξιολογείται ως πολύ σοβαρό αυτό το πολύ θέμα, σοβαρό, ασφαλώς. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε πριν, ότι οι αποφάσεις πρέπει να αφορούν τον κόσμο. Ναι. Εκεί λοιπόν έρχεται η κουβέντα περί λαϊκισμού. Εγώ τη βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι.
τα mainstream, ας πούμε, πολιτικά κόμματα τείνουν να θεωρούν ότι είναι αντίθετο προς τις δικές τους θέσεις και απόψεις, λαϊκιστικό, χοντρικά. Όμως, η άλλη όψη του λαϊκισμού δεν είναι αυτή, ότι οι αποφάσεις να αφορούν τον κόσμο με έναν τρόπο άμεσο, με έναν τρόπο κατανοητό προς τον κόσμο. Νομίζω αυτό είναι βάση της δημοκρατίας. Οι αποφάσεις να αφορούν τον κόσμο και να μην τις γυρνάει την πλάτη ή πηγαίνοντας ακροδεξιά ή μην πηγαίνοντας να ψηφίσει, για παράδειγμα, έτσι. Έχετε δίκιο. Λαϊκισμός, βέβαια, είναι όταν χρησιμοποιούμε με πολύ εύκολο τρόπο συνθήματα τα οποία μπερδεύουν τον κόσμο και τον οδηγούν σε λάθος κατευθύνσεις. Όπως? Για παράδειγμα, όλη η κουβέντα για τη Μακεδονία αυτή τη στιγμή, έτσι. Η Μακεδονία της αντιπολίτευσης ποια είναι? Για την ελληνική Μακεδονία δεν έχουμε κανένας. Συμφωνούμε όλοι ποια είναι. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ένα κομμάτι της Μακεδονίας που βρίσκεται στα Σκόπια, η άλλη που βρίσκεται στη Βουλγαρία. Αυτό φαίνεται σε ένα φλού στο πώς προσδιορίζεται η Μακεδονία από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Αφού φτάσουμε στην αντιπολίτευση, το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, πώς σας φαίνεται, κύριε Πλουμπίδη? Σήμερα μίλησε, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, χαρακτήρισε ως αριστερό Όρμπαν τον κύριο Τσίπρα. Πώς βλέπετε εσείς να διεξάγεται η αντιπαράθεση προεκλογικά? Ακούστε κάτι, αυτή η αντιπαράθεση είναι εις βάρος της δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν με συνθήματα τα οποία είναι όλο και πιο ανεξέλεγκτα από την πραγματικότητα να παρεμβαίνουμε στη δημόσια ζωή. Και θα πρέπει όλα τα κόμματα λίγο να το σκεφτούν αυτό, γιατί διακυβεύουν και τη δημοκρατία και τον εαυτό τους. Εσείς τι φοβάστε τώρα? Δηλαδή, θεωρείτε ότι ο κίνδυνος αυτός της ακροδεξιάς και τα προβλήματα αυτά, έτσι όπως τα θέτετε, τι μπορεί να παράγουν άμεσα? Φοβάστε κάτι συγκεκριμένο? Όχι, δεν φοβάμαι κάτι συγκεκριμένο. Είμαι αισιόδοξος, αλλά αυτή η πόλωση είναι εξαιρετικά δυσάρεστη που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η κακόβουλη συζήτηση για πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, μήπως η πόλωση, διότι νομίζω και στο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν ερμηνείες, προσεγγίσεις της κατάστασης που λένε ότι η πόλωση είναι εν μέρει δικαιολογημένη, καθώς υπήρχαν άνθρωποι που όλα τα προηγούμενα χρόνια ζούσαν εις βάρος των πολλών, έτσι, δημιουργούσαν καταστάσεις, είχαν προσβάσεις και υπήρχαν και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, όπως τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν είχε αυτές τις προσβάσεις και πλήρωσε την κρίση με τρόπο πολύ δύσκολο. Άρα, μια πόλωση υπάρχει εκ των πραγμάτων. Ναι, ασφαλώς και υπάρχει, είναι όπως το λέτε, ασφαλώς και υπάρχει. Αλλά παραπάνω δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω. Ναι. Κύριε Πλουμπίδη, να πάμε λίγο στο... Θέλω να γυρίσω λίγο στην ιδιότητά σας, ναι, γιατί μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για την ψυχολογία του ψηφοφόρου. Είχατε μιλήσει για την ψυχολογία του βασανιστή κάποια στιγμή και είχατε πει κάτι που έχει ξαναϋποθεί βεβαίως από τη δική σας την πλευρά ως επιστήμονα, από τη δική σας την πλευρά, ότι ο βασανιστής μπορεί να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε μία ανάγνωση στα όσα μας συμβαίνουν, έτσι, και με τα εργαλεία που δίνει καμιά φορά και η δική σας επιστήμη. Βλέπουμε μία κατάσταση βίαιη να ζούμε τον τελευταίο καιρό. Έτσι, υπάρχει μια έξαρση της βίας, όχι μόνο στη χώρα μας, φυσικά παντού, και αναζητάμε τα εργαλεία μέσα σε αυτές τις συνθήκες να ανταπεξέλθουμε. Εσείς πιστεύετε ότι θεσμικά μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει μια πολιτεία για να βοηθήσει τους πολίτες να μην εκφράζουν βία και να είναι οπλισμένοι ψυχικά με έναν τρόπο, ας πούμε? Ποιες πολιτικές είναι αυτές? Καταρχήν, αυτό που στο οποίο αναφέρεστε είναι ένα παλιότερο φιλμ που είχε γίνει για τους εσατζίδες, τους βασανιστές της Χούντας, που βρέθηκε ότι ήταν πραγματικά οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Πάω εγώ και πιο πίσω, σε αυτό που είχε δημοσιεύσει η Χάνα Άρεντ για τη δίκη του Άιχμαν,
ότι δεν είναι κανένα τέρας, είναι ένας απλός γραφειοκράτης που μπορεί μια χαρά να γίνει τέρας. Καμιά φορά όταν μένουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια τάση στη βία να οργανώνονται και να ξεδιπλώνουν αυτή τη βία, μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτοι. Η κοινωνία μόνο φτιάχνοντας δομές αλληλεγγύης μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Αλλιώς αν απαντάει στη βία με την αντιβία, δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία. Είδαμε και την περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου. Είδαμε την περίπτωση του ταξιτζίου που πέταξε την γυναίκα έξω. Νιώθει κανείς ότι αποκτά ξαφνικά μια εξουσία, ας πούμε, και είναι τόσο εύκολο να περάσει στο ρόλο του βασανιστή, κύριε Πλουμπίδη? Ναι, αλλά για να μπορεί να περάσει κάποιος στο ρόλο του βασανιστή, πρέπει να έχει και πλάτες. Ότι αν το κάνει, δεν θα έχει συνέπειες. Mm-hmm. Δηλαδή, ποτέ, ειδικά ομάδες βασανιστών δεν μπορούν να υπάρχουν χωρίς να έχουν κάποιες πλάτες, πολιτικές, οικονομικές, κάτι άλλο. Δεν γίνεται μόνο, από μόνος του κάποιος να το κάνει. Παίρνει πολλά ρίσκα. Πάντως, αυτό δημιουργείται ένα πολιτικό πλαίσιο που νομιμοποιεί στο δικό του το μυαλό τέτοιες... Ασφαλώς και έτσι είναι, ναι. Ασφαλώς. Και αυτό μήπως, ποια είναι η απάντηση στο... Έχουμε δει και παράδειγματα θετικά, δηλαδή. Έχουμε δει δράσεις στον δρόμο, οι γειτονιές να βγαίνουν στον δρόμο, οι άνθρωποι να βγαίνουν, να κάνουν εκδηλώσεις και να απαντούν στην τρομοκρατία, στη βία. Μια τέτοια καταγράψαμε και στον Άγιο Παντελεήμονα πρόσφατα. Όταν οι ομάδες αυτές, θέλουν να σπέρνουν το φόβο, οι άνθρωποι να αναδιπλώνονται και να τους κοιτάνε πίσω από το παράθυρο. Όταν οι άνθρωποι κάνουν συλλογικές δράσεις, δείχνουν ότι είναι πολλοί, ότι έχουν ένα κοινό σχέδιο, το σκέφτονται δύο φορές πριν επιτεθούν. Μάλιστα. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μελανό σημείο στην Ευρώπη εκτός από την ακροδεξιά? Άλλοι μιλούν για μια τεράστια γραφειοκρατία που εμποδίζει καμιά φορά και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Άλλοι θέτουν άλλα πράγματα. Υπάρχει κάποιο άλλο μελανό σημείο που θεωρείτε εσείς ως υποψήφιος ότι θα πρέπει να φωτιστεί, ας πούμε, στην... Το πρόβλημα της γραφειοκρατίας είναι μεγάλο, έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Επίσης... Βάλατε το ζήτημα των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ναι, επίσης ότι όλες οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή ευνοούν κυρίως το χρηματιστηριακό και τραπεζικό τομέα με τον σαφέστερο τρόπο. Όσο οι άνθρωποι αισθάνονται ότι περιθωριοποιούνται και ειδικά τα δικαιώματά τους, τόσο αυτό αδυνατίζει την Ευρώπη. Mm-hmm. Και υπάρχουν και τα ζητήματα τα διατροφικά που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μεταλλαγμένα και... Και το περιβάλλον, σαφώς, το οποίο δεν βλέπουμε τα κόμματα να το έχουν ψηλά στην ατζέντα του στο δημόσιο διάλογο. Και το περιβάλλον και η ποιότητα της διατροφής και τα μεταλλαγμένα υφίστανται όποιοι θέλουν να κινητοποιηθούν για μια καλύτερη πολιτική γύρω από αυτά, πρέπει να αντιμετωπίσουν τεράστια αντίδραση από τα μπλοκ των μεγάλων εταιριών και των ανθρώπων που τα εκπροσωπούν εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένας χώρος δράσης σημαντικής που μπορεί να αναλάβει μια ομάδα στην Ευρωβουλή. Όπως έχουν κάνει και οι προηγούμενοι εκπροσώπηση. Με τα δικαιώματα, θεωρείτε ότι η Ευρώπη πάει μπροστά? Δηλαδή, εννοώ με τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν ένα σεξουαλικό προσανατολισμό διαφορετικό από τον mainstream. Νομίζω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε αυτά. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι προωθούνται κάποια ατομικά δικαιώματα, αλλά με τα συλλαγικά δικαιώματα έχουμε πρόβλημα. Που είναι το δικαίωμα στην εργασία, δικαίωμα σε σωστή κοινωνική ασφάλιση κλπ. Αυτά συρρυκνώνονται όλο και περισσότερο. Θεωρείτε υπάρχει έδαφος για συνεργασίες και για πρωτοβουλίες στο Ευρωκοινοβούλιο? Έχουν ήδη ληφθεί οι ευρωβουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, έχουν πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Στη νέα σύνθεση θεωρείτε ότι θα υπάρχει έδαφος? Νομίζω ότι θα υπάρχει σημαντικό έδαφος. Ξέρουμε επίσης, περιμένουμε επίσης να υπάρχει μια πολύ πιο μεγάλη ακροδεξιά εκπροσώπηση. Αλλά ειδού η ρόδος.
Πεδίο Δόξη Λαμπρό. Πεδίο Δόξη Λαμπρό. Ωραία, ωραία, εξαιρετικά. Κύριε Πλουμπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στη συνάδελφό μας, τη Δήμητρα Τισέκη. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε για διαφημίσεις. Δικό μου λάθος. Μέα κούλπα.